ΚΚΕ σας καλεί σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις στα διάφορα πολεμικά μέτωπα που είναι ανοιχτά και κλιμακώνονται και στην περιοχή μας. Αλλά και σε μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ για να αντιπαλέψουμε την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα μέτωπα αυτά, τις συνέπειες της οποίας τις αντιμετωπίζουμε ήδη και που θα αντιμετωπίσουμε με ακόμα πιο τραγικό τρόπο το αμέσως επόμενο διάστημα, στο βαθμό που δεν μπει φρένο στους σχεδιασμούς των υπεραλιστών του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλιακών ομίλων της Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιθώριο για επανάπαυση, ιδίως για τη δική μας περιοχή, τη Θεσσαλία, τη Μαγνησία και τη Λάρισα, που με ευθύνη των κυβερνήσεων και μαζί με τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές της χώρας, είμαστε στο επίκεντρο, στο μάτι του κυκλώνα, με τη στρατιωτική εμπλοκή των βάσεων που βρίσκονται εδώ, δίπλα στα σπίτια μας, στις δουλειές μας και στα σχολεία μας, βάσεις που έχουν επιχειρησιακό ρόλο στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων. Οι 110 και 111 πτέρυγες μάχης, το στρατόπεδο Γεωργούλα, το λιμάνι του Βόλου, η πρώτη στρατιά στη Λάρισα, που είναι και το στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Από εδώ εφορμούν αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα καθημερινά, τα αεροπλάνα, τα drones, αποθηκεύονται και μεταφέρονται εξελιγμένα όπλα μαζικής καταστροφής στον πόλεμο που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.